Γονεύσει στο δημόσιο τομέα, ποιοι οργανισμοί θα καταργηθούν και από πότε ξεκινά όλη η διαδικασία δηλαδή για την κατάργηση και συγχώνευση αυτών. Όπι το από πότε δεν το γνωρίζουμε τουλάχιστον προς το παρόν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ανοίγει ξεκάθαρο δρόμος για απολύσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Λέγεται λοιπόν ότι η Υπουργική Γνωμοδοτική Επιτροπή υπό τον κύριο Πάγκαλο έχει επεξεργαστεί και μία νέα λίστα για δεύτερο κύμα συγχωνεύσεων καταργήσεων οργανισμών και φορέων του δημοσίου. Και αυτό όμως το κλειδί εδώ, Πόπι, είναι ότι το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή. Αφού του σταλεί η λίστα του κυρίου Ραγκούση, θα καταθέσει νομοσχέδιο στη Βουλή. Αλλά μαζί με αυτό ή και πριν από αυτό, θα κατατεθεί και το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων και κυρίως και η διάταξη που θα προβλέπει ότι πλέον οι μετατάξεις των εργαζομένων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα προς το στενό δημόσιο θα περνάνε μέσω από το ΑΣΕΠ, από αξιολόγηση του ΑΣΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι δεν θα περάσουν. Όσοι δηλαδή δεν κριθούν ικανοί και άξιοι, δεν θα περάσουν στο στενό δημόσιο τομέα. Σε συνδυασμό δε και με την αναλογία 1 προς 5 που επί της ουσίας είναι 1 προς 10, το πλεονάζον προσωπικό που θα προκύψει θα είναι περισσότερο από ό,τι θα ανέμενε κανείς. Καταργούνται λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, 73 συνολικά οργανισμοί και φορείς του δημοσίου, 8 φορείς καταργούνται, 32 λύονται και τίθενται υπό εκαθάριση και 33 συγχωνεύονται. Ποιοι είναι τώρα αυτοί? Αυτούς που καταργούνται συγκαταλέγονται ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας, το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων, το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, Σταθμός Ελέγχου Κάπρων. Τι είναι αυτό, γνωρίζει κανείς? Πάντως υπάγεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι. Τώρα τι ακριβώς είναι, δεν έχουμε προλάβει. Ποιες αρμοδιότητες έχει? Πού να μάθουμε με αυτά που είδαμε ότι υπάρχουν? Θα μάθουμε, αν σε ενδιαφέρει μπορούμε να μάθουμε. Μια περιέργεια. Το Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού, το Έργο Πολιτών, Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου Πανθεσσαλικό και Εκπαίδευση στην Υπασία. Τώρα λύονται και τίθενται υπό εκαθάριση 28 κέντρα νεότητας, η ΟΠΕΠ ΑΕ, που να σου θυμίσω, Πόπι, ότι είχε καταργηθεί το διοικητικό της συμβούλιο, διότι από τον Ιούλιο στο Σεπτέμβριο του 2009 είχε διαπιστωθεί ότι είχαν προσληφθεί ανέτια 170 άτομα και έτσι είχε ανέβει το κόστος της μισθοδοσίας κατά 350.000 ευρώ μόνο μέσα σε αυτούς τους μήνες. Μάλιστα. Η Αγροτήμα ΑΕ επίσης λύεται, ΑΕ Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων και Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ενώ, όπως σας είπα, 33 οργανισμοί συγχωνεύονται. Είναι κυρίως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή κυρίως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που συγχωνεύονται σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Να σας πω μόνο κλείνοντας εντάχει ότι ο κύριος Ραγκούσης εχθές, σε συνέντευξή του, επί της ουσίας εξήγηλε την άρση της μονιμότητας από το 2014 με την αναθεώρηση του συντάγματος. Διότι, όπως είπα, από το 2014 και μετά, συνταγματικά κατοχυρωμένη μονιμότητα θα έχουν μόνο όσοι κριθούν άξιοι από το ΑΣΕΠ. Και επίσης τόνισε ότι με το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, στο εξής, όσοι υποπίπτουν σε πειθαρχικά παραπτώματα, η ποινή της απόλυσης θα τους επιβάλλεται άμεσα. Μάλιστα.